Μεγάλη φυτία κάναβη, μέσα στην οποία καλλιεργούνταν 1838 δεντρίλια, εντόπισαν οι αστυνομικοί της δίωξη ναρκωτικών πάτρας σε δασική περιοχή στα βαρδούσια της Φωκίδα, ενώ οι καλλιεργητέ αναζητούνται για να συλληφθούν. Μάλιστα, σύμφωνα με την αστυνομία, η συγκομιδή από την καλλιέργεια των δεντριλίων θα έφτανε περίπου τα 920 κιλά κάναβης. Παράλληλα, το παράνομο περιουσιακό όφελος από την καλλιέργεια των δεντριλίων και την διακίνηση της κάναβης θα έφτανε σύμφωνα με την αστυνομία μέχρι και τα 2.746.000 ευρώ. Ειδικότερα, έπειτα από αξιοποίηση στοιχείων που είχε συγκεντρώσει δίωξη ναρκωτικών, πραγματοποιήθηκε επιχείρηση στην οποία συμμετείχαν επίσης αστυνομικοί της ΕΚΑΜ και του τμήματος Λιδωρικίου. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, οι αστυνομικοί εντόπισαν την οργανωμένη φοιτεία σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο που περιβάλλονταν με φυσική κάλυψη από πυκνή δασόδη βλάστηση, χωρισμένο σε πέντε επίπεδα. Επίσης, οι καλλιεργητές είχαν εγκαταστήσει αυτοσχέδιο μηχανισμό ποτίσματος με δύο δεξαμενές χωρητικότητας 500 λίτρων η καθεμία, ενώ μέσα στο χώρο της φυτίας είχαν αναγύρει δύο αυτοσχέδια ξύλινα παραπήγματα που είχαν τοποθετήσει τρεις σκηνές. Οι αστυνομικοί της δίωξης ναρκωτικών συνεχίζουν τις έρευνες για την υπόθεση, ενώ η δικογραφία θα υποβληθεί στον εισαγγελέα πλημελιωδικών άμφισας.